πρέπει να γίνονται σεβαστές. Τελεία και παύλα. Χθες πρέπει να εφαρμόσει την απόφαση. Και για τους ενστόλους, και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και για τις καθαρίστριες. Χθες πρέπει. Και δεν μπορώ να καταλάβω καμιά επιχειρηματολογία. Τι είναι αυτό τώρα που έκανε ο κ. Κεφαλογιάννης. Ενώ οι άνθρωποι έχουν το πρόβλημά τους, έχουν δικαστική απόφαση, έχουν απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου και ζητούν την εφαρμογή, έβαλε θέμα συνδικαλιστικών αδειών. Όχι, αυτό είναι ένα μπορεί να συμψηφιστεί το ένα με το άλλο. Είναι ένα δεύτερο θέμα. Το δηλαδή το νερό με τη φωτιά. Το πρώτο θέμα, ό,τι αποφασίζει το δικαστήριο, τελεσίδικα, αμετάκλητα. Αμετάκλητη είναι η απόφαση. Εντάξει, αλλά πρέπει να, είναι, να έχει τον τελευταίο βαθμό, στον τελευταίο βαθμό τη συζήτηση. Αυτό θα εφαρμοστεί. Έτσι λέει ο νομολογικό πολιτισμό και έτσι θα γίνει. Εγώ βλέπω και ένα δεύτερο θέμα. Αλλά είναι, δεν είναι σαν για αυτό. Στο οποίο και εσείς πρέπει να συμφωνήσετε, κύριε Στρατού. Μα τώρα αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι το θέμα. Όλα είναι θέματα. Τώρα τι μου λέτε. Αυτό το ζητάει και η Τρόικα. Το ξέρει ο κύριος Πρωτόπαπας. Όχι, θέλει αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου για να καταργηθεί σχεδόν το συνδικαλιστικό δικαίωμα και απεργίες. Τώρα, εντάξει, αυτό θα κάνουμε τώρα. Δεν έχει αυτό το σημείο, το ξεπερνάω, διότι δεν έχει καμία πρακτική αξία. Εκείνο που έχει πρακτική αξία είναι να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά τους. Βεβαίως θα τα πάρουν.